Με σιγουριά και αυτογνωσία σας ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για Δήμαρχος Λαρισαίων. Ξέρω ότι αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά, πορεία στον δρόμο, να λιώνεις παπούτσια, να συγκρουστείς με συμφέροντα που χτίστηκαν αυτά τα χρόνια, να πείσεις για τις δυνατότητες και το όραμά σου. Με αυτά τα λόγια, ο Θανάσης Μαμάκος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Λαρισαίων εν μέσω έντονων χειροκροτημάτων σε εντυπωσιακά κατάμεστο διβάνι. Η σημερινή ημέρα είναι μεγάλη ημέρα. Η προσέλευση του κόσμου έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να βρούμε έναν χώρο που να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ημέρας. Σήμερα συντάσσεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης μιας νέας προσπάθειας για την πόλη, μιας προσπάθειας που έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη της Λάρισας σε Μητροπολιτικό Κέντρο, που θα έχει σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη τόσο στο κέντρο όσο και στις συνοικίες και στα χωριά της πόλης. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε το επόμενο διάστημα. Σήμερα είναι μέρα γιορτής. Η προσέλευση του κόσμου μας δίνει τα αρχέγγυα και τη δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα που ξεκινήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τέτοια για τον υποψήφιο δήμαρχο από την γενιά των 40 που πλήθος παρακολούθησε την ομιλία του από το φουαγέ του ξενοδοχείου αλλά έξω από αυτό και στο πεζοδρόμιο του Παπαναστασίου. Στην ομιλία του, ο κ. Μαμάκος έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στη διαδρομή του στην αυτοδιοίκηση, τονίζοντας πως σε ηλικία 46 χρονών έχω ήδη 20 χρόνια ανασχόληση με το θεσμό και αναφέρει στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι για μένα σήμερα μια πολύ σημαντική προσωπική στιγμή. Μια στιγμή απόλυτη συνειδητοποίηση του βάρους της απόφασης που παίρνω. Όχι για να ικανοποιήσω απλώς μια δικιά μου φιλοδοξία, ούτε για να εγγράψω κάτι περισσότερο στο βιογραφικό μου. Άλλωστε, γνωριζόμαστε καλά. Γεννήθηκα σε αυτή την πόλη και εδώ δραστηριοποιούμε σε όλα τα χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, ασκώντας μάχη με δικηγορία. Έπαιξα στις ανάδες της όταν ακόμη δεν είχε τη μορφή της μεγαλούπολης. Γνώρισα κάτι σπιδάμι του πάρκου του Αλκαζάρ μέσα από τις σχολικές εκδρομές που εκείνα τα χρόνια γίνονταν σε αυτό. Πανηγύρισα στις κερκίδες του γηπέδου Αλκαζάρ το πρωτάθλημα της υπερομάδας της ΑΕΛ. Δίωσα τα πρώτα σκυρτήματα της εφηβικής μου ηλικίας στο στενό και στα σκαλοπάτια του δικαστικού μεγάλου. Ένιωσα την ιδιαιτερότητα αυτής της πόλης μέσα από τις σελίδες του λογοτεχνικού έργου του Καραγάτση. Έζησα τις αλλαγές της Λάρισας στη διάρκεια αυτών των χρόνων. Έζησα όμως και τις χαμένες της ευκαιρίες. Κατοικώ στη Λάρισα, όχι στο κέντρο της πόλης, αλλά στις παρυφές, εκεί που μας θυμούνται συνήθως όλοι πριν τις εκλογές και μας ξεχνούν στο ενδιάμεσο διάστημα. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Μαμάκος κάλεσε τους πολίτες της Λάρισας να σταθούν δίπλα στην προσπάθειά του, που στόχο έχει να αποδείξει ότι μπορούμε να νοικοκυρέψουμε την πόλη μας, να αποκτήσουμε σύγχρονες υποδομές και καλύτερη καθημερινότητα, καλύτερη ποιότητα ζωής.